ότι με τη στιγμή που έσκασε η ιστορία των επεισοδίων στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλα τα ραδιόφωνα της Βόρειας Ελλάδος, σε όλα τα ραδιόφωνα της Νότιας Ελλάδος, έβγαιναν αυτοί που εγώ αποκαλώ κάφρι, όπως τα ακούτε, δεν το παίρνω πίσω, κάφρι, και έλεγαν ο Βοράς ο Νότος, ο Νότος ο Βοράς, ο Βοράς ο Νότος. Προσπαθούν δηλαδή να διαχωρίσουν τη χώρα σε δύο πόλους. Πρόκειται περί κάφρων. Διότι όσοι γνωρίζουν λίγη ιστορία, η Γιουγκοσλαβία διαλύθηκε με βάση το ψευτοδίλημα εντός εισαγωγικών του Βορρά και του Κέντρου, δηλαδή Σερβία-Κροατία. Διαλύθηκε μέσα από τα γήπεδα. Η Γιουγκοσλαβία διαμελίστηκε με βάση αυτό ακριβώς που κάποιοι κατηριάζουν. Το οπαδικό σχήμα. Τι θέλω να πω. Έγινα έξαλλος ακούγοντας ένα βορολαδίτη με την όση πικρία και αν έχει στο μυαλό σου, αν έχει μυαλό, να λέει το εξής αμίμητο. Έλα μωρέ, δεν πρέπει να κάνουμε πρωτάθλημα με τα Σκόπια να τελειώνει η ιστορία. Εξοργίστηκα μπαίνοντας στο διαδίκτυο ακούγοντας έναν Αθηναίο κάθρο να λέει άντε να πάρουμε τα Σκόπια με τη Βουλγαρία να ησυχάσουμε αυτή. Και αναρωτιέμαι, αυτοί οι άνθρωποι, όταν θα γίνει το μεγάλο μπαμ, δεν θα κάτσουν δίπλα-δίπλα. Θα είναι δίπλα-δίπλα σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο να προστατεύσουν τη μάνα, τον πατέρα, την οικογένειά τους. Και για ποιον ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη, Ηρακλή, δεν ξέρω τι άλλο, θυσιάζει την πατρίδα σου. Τι σημαίνει αυτό. Και το χειρότερο, είναι τόσο ζώα που δεν καταλαβαίνουν ότι τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ τον πληρώνεις εσύ βρε βλάκα. Τον πρόεδρο της ΑΕΚ τον πληρώνεις εσύ βρε χαζέ. Τον πρόεδρο του Ολυμπιακού τον πληρώνεις εσύ βρε ανόητε. Και δεν πληρώνει καμία ομάδα, δεν βάζει λεφτά ο τύπος. Γιατί για μένα το ποδόσφαιρο μυρίζει αλεύρι, πετρέλαιο και τσιγάρα. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Από την τσέπη σας θα παίρνουν τα λεφτά οι κύριοι. Διότι όταν εγώ έχω μια εταιρεία που κάνει λαθρεμπόριο, λέω βέλο προσέχω κάνω λαθρεμπόριο πετρελαίου, λαθρεμπόριο τσιγάρο, κάνω εμπόριο αλευρίου. Το χρήμα που δεν εισπράττει το κράτος, πας εσύ ρε βλάκα ανόητε, φωνάζει για τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, στο τέλος του χρόνου με την εφορία και το βάζεις στην τσέπη σου. Κερδίζουν 200 εκατομμύρια, βάζουν 30 στις ομάδες τους και λέει ο άλλος έβαλα εκατομμύρια ευρώ. Από πού τα βάζεις δεν πες και τα λεφτά. Και κοροϊδεύεις τον Έλληνα. Αλλά βρήκαν ποτό και μάζα και τα κάνουν. Και δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Από την εποχή του Βυζαντίου υπήρχε ακόμα. Η Βένετη, η Πράσινη και τα λοιπά με στον υπόδρομο και όλα αυτά. Άντος και θέαμα. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και οδηγούν σε διασπαστικές δηλώσεις στους Έλληνες. Τώρα που πρέπει να είμαστε ενωμένοι περισσότερο παρά ποτέ. Τώρα που έχουμε Βόρειο Ήπειρο, που έχουμε Σκόπια, που έχουμε Τουρκία, που έχουμε Κύπρο. Ανοιχτά όλα τα μέτωπα στα μετάλλια. Και ασχολούμαι τώρα εγώ με τον κουμπουλοφόρο πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον κουμπουλοφόρο πρόεδρο του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού ή του Ισραηλίτη της ΑΕΚ. Ασχολείται όλη η Ελλάδα και ξαφνικά τσουπ, καταλαγιάζει, θα πάει 22 του μηνός Μαρτίου Κωτιά στα Σκόπια για να δώσει το όνομα. Και εμείς κοιμόμαστε όρθιοι. Όπως κοιμόμαστε όρθιοι με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας και δεν καταλαβαίνουμε. Γύρω μας γίνεται παγκόσμιος οικονομικός πόλεμος, το έχετε καταλάβει το καθόλου. Το έχετε αντιληφθεί ότι συγκρούνται βουβάλια, τιτάνες, δράκοντες, συγκρούονται στον πλανήτη.